Απόλυτη ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις του Δήμου Κοζάνης και της Δημοτικής Αρχής μετά το τέλος των αγώνων του World League για το βόλεϊ που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 17 με 19 Ιουνίου στο κλειστό της Λευκόβρησης. Μιλώντας στην κάμερα του Top Channel σήμερα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος είχε και την ευθύνη από πλευράς Δήμου, ευχαρίστησε όλους τους εθελοντές και τις υπηρεσίες του Δήμου. Πέραν εις πέρα στη μεγάλη διοργάνωση και πήρε τα εύσημα τόσο από τον κόσμο αλλά και από όσους συμμετείχαν με τις αποστολές των ομάδων και την Ομοσπονδία. Λέγα ότι ήταν μια διοργάνωση η οποία πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά. Βέβαια σε αυτό βοήθησαν όλοι όσοι ενεπλάκησαν στη διοργάνωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την πλευρά μου και από την πλευρά του Δήμου και της Οργανωτικής Επιτροπής σε όλους τους εθελοντές οι οποίοι πήραν μέρος, στις υπηρεσίες του Δήμου μας, οι οποίοι θα έλεγα ότι ήταν κάτι, λειτουργήσαν τα αντανακλαστικά τους πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ δυναμικά. Με τη Δημοτική Αρχή αυτό ήταν ένα πρώτο μεγάλο τεστ με την πόλη να αποδεικνύει ότι μπορεί να αναλάβει και άλλες μεγάλες διοργανώσεις το επόμενο διάστημα, κάτι που φυσικά θα είναι επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής. Ήταν μια διοργάνωση πολύ αποδυτική, η οποία μας δοκίμασε, θα έλεγα, για το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε μέσα σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Μετά το πρώτο τεστ, μπορώ να πω ότι η πόλη μας και ο Δήμος Κοζάνης πλέον μπορεί να αναλάβει αμέσως και άλλες τέτοιες διοργανώσεις. Έγινε το πρώτο τεστ, το περάσαμε, θα έλεγα, με επιτυχία, σύμφωνα με τα κοινά, από ό,τι λένε όλοι και από την πλευρά της Ομοσπονδίας, την οποία θα πρέπει να την ευχαριστήσουμε χωριστά, διότι επέλεξε την πόλη μας και το Δήμο μας για να κάνει αυτή τη διοργάνωση. Επίσης, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε πως το κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρης αποτελεί στολίδι για το Δήμο Κοζάνης. Το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσει να το θέσει σε κανονική λειτουργία, αποδίδοντάς το σιγά σιγά τόσο στους συλλόγους της πόλης, αλλά φυσικά και στους ίδιους τους πολίτες για την άθλησή τους. Ευελπιστώ ότι αυτό το στολίδι που έχει η Δυτική Μακεδονία θα πρέπει πλέον να μπει σε λειτουργία με τον όποιο τρόπο μπορούμε, σιγά σιγά με τουρνουά, με διοργανώσεις και σιγά σιγά με την πορεία του χρόνου να μπορέσουμε να το δώσουμε και στους συλλόγους της πόλης μας και στους πολίτες. Να αρχίσει να χρησιμοποιείται πλέον για το λόγο για τον οποίο κατασκευάστηκε.